Θα έχουμε μία καλεσμένη τηλεφωνικά, η οποία θα έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Και θέλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή μας την κυρία Ανθή Μπάλιου, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και φυσικά ερευνήτρια. Και ταυτόχρονα η κυρία Ανθή Μπάλιου είναι project manager του πέμπτου θύσαμ. Τι θα πει θύσαμ? Θα το μάθουμε ευθύς αμέσως. Κυρία Μπάλιου, θέλω να σας καλημερίσω. Καλημέρα κύριε Ορφανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να κάνουμε έτσι μια κουβέντα για τη σημερινή. Η FISAM είναι ουσιαστικά είναι αντιστοιχή σε Θεσσαλονίκη International Media Summer Academy και είναι η πέμπτη φέτος Διεθνής Θερινή Ακαδημία Δημοσιογραφίας που γίνεται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη, διοργανώνεται από το τμήμα μας, από το τμήμα δημοσιογραφίας, στο οποίο εδώ παρεπτόντως θα πω ότι ανήκετε και εσείς φυσικά ως υποψήφια διδάκτορ στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα φέτος, όπως και κάθε χρόνο βέβαια, όπως μέλος του Τμήματος και του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας, που και εσείς συμβάλλετε με τον τρόπο σας και με όλες σας τις δυνάμεις, τις εργασίες και της φετινής Ακαδημίας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά και η τιμή πάντα είναι δική μου. Τώρα μιλάμε για ένα εντατικό πολυεπιστημονικό πρόγραμμα κατάρτισης και φυσικά αυτή τη χρονιά, όπως ξέρουμε και έχουμε ενημερωθεί, στοχεύει και στην παροχή βάθος γνώσεων και ισχυρών δεξιοτήτων σε σημαντικά θέματα και για την εξέλιξη στα μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία, αλλά θα πω εγώ και για τα fake news, που δυστυχώς είναι μια μάστιγα όλων των τελευταίων ετών. Και επίσης, κάτι που παρακολουθήσαμε πολύ ενδιαφέρον και στη δική σας εισήγηση, κυρία Μπάλιου, το doom scrolling. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσετε, αλλά είμαστε γεμάτοι περιέργεια να μάθουμε τι καινούριο δίνει η φετινή Πέμπτη Ακαδημία. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Κάθε χρόνο έχει να δώσει κάτι καινούργιο. Καταρχήν να πούμε ότι η Θερινή Ακαδημία Δημοσιογραφίας της Θεσσαλονίκης είναι μια διεθνής σύμπραξη πολλών πανεπιστημίων, αμερικάνικων, από Ιαπωνία, από Ρωσία, από διάφορες χώρες κτλ. Και συνδιοργανώνεται μαζί με το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του τμήματός μας. Υπεύθυνη για αυτή την Ακαδημία, έτσι για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, είναι υπεύθυνη και δημιουργή όλου αυτού του εγχειρήματος. Είναι ο καθηγητής, οι καθηγητές κύριος Νίκος Παναγιώτη και κύριος Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, που έχετε φιλοξενήσει και στην εκπομπή σας, και είναι δύο πολύ αγαπημένοι έτσι, καθηγητές και των δυο μας, νομίζω. Ναι, ναι. Οπότε από εκεί και πέρα, πριν από 5 χρόνια δημιουργήσαν αυτή την πρωτοβουλία έτσι, με τη σύμπραξη όλων αυτών των φορέων. Κάθε χρόνο προστίθενται και διάφοροι φορείς δημοσιογραφικοί οι οποίοι συμπράττουν και μας ενισχύουν, όπως είναι το Freedom House και τα λοιπά, από Αμερική. Φυσικά σε όλο αυτό έχουμε και την υποστήριξη πολύ μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών ως χορηγών επικοινωνίας. Έτσι και φέτος έχουμε την Καθημερινή, έχουμε την κρατική τηλεόραση RTN2R3, έχουμε την Athens Voice, ποιον άλλο ξεχνάω, δεν θα ήθελα να ξεχάσω κάποιον, και το Inside Story και τα λοιπά. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι παίρνει έτσι μεγάλες διαστάσεις δημοσιογραφικές το όλο εγχείρημα. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, θέλετε να το πάρω να μιλώ και να πω... Όχι, αυτό που ήθελα, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό που ήθελα πραγματικά, σε αυτό που ήθελα να μείνουμε στην αρχή, είναι, μιλώντας για τις νέες τάσεις της δημοσιογραφίας, είναι να μας πείτε μέχρι στιγμής από τις εργασίες της Ακαδημίας κάποια βασικά στοιχεία που έχουν βγει, δηλαδή αν θα θέλαμε να μείνουμε σε κάποια βασικά στοιχεία από αυτές τις πρώτες 5 μέρες, τι θα μας λέγατε, τι ενδιαφέρον μπορούν να ακούσουν οι ακροατές μας ως βασικά key points, θα έλεγα. Έτσι ακριβώς, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα φέτος ουσιαστικά η κατεύθυνση που έχει αυτό το συνέδριο της Δημοσιογραφίας Ακαδημία έχει να κάνει σίγουρα με την παραπληροφόρηση και τα fake news που είπατε, που αναφέρετε κι εσείς. Όπως και ασχολούμαστε κάθε χρόνο και με αυτό, έχει να κάνει με το crisis communication, διαχείριση κρίσεων, και έχει να κάνει και με νέα μοντέλα στο μηντιακό χώρο. Οπότε φέτος
ξεκινήσαμε τις εργασίες μας με αυτό ακριβώς, με διπλωματική, με public diplomacy. Ασχοληθήκαμε με το τι κάνουμε έτσι σε περίοδους κρίσης και πώς το διαχειριζόμαστε ως δημοσιογράφοι. Και επίσης είχαμε και την εξαιρετική Αμερικανίδα, την Αφροντάιτ Σάλας, professor, δηλαδή καθηγήτρια στο Concordia University στον Καναδό, η οποία μας μετέφερε την εμπειρία της από ένα πρόγραμμα που τρέχουν εκεί πέρα σε σχέση με την παραπληροφόρηση. Το Σάββατο είχαμε την συμβολή έτσι από το IMED, που μας παρουσίασε ένα εξαιρετικό project που κάνουν αναφορικά με την ανάλυση δεδομένων τώρα με τον κορονοϊό. Τρέχουν ένα φανταστικό project. Χθες αναφερθήκαμε λίγο στο doom scrolling που ανέφερα εγώ στην ομιλία μου, όπως αναφερθήκατε κι εσείς, το οποίο ουσιαστικά είναι έτσι αυτή η ένταση που έχουν, η τάση που έχουν οι αναγνώστες να διαβάζουν πιο πολύ τα νέα που έχουν να κάνουν με κακές ειδήσεις. Να μείνω λίγο εδώ. Λοιπόν, ναι, για μένα ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η εισήγησή σας. Και επειδή ακριβώς αναφέρθηκα και λίγο πριν σε αυτό το άγριο έγκλημα, η 26χρονη Γαριφαλιά, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια του ίδιου του συντρόφου της, γιατί λέει ήταν η κακιά στιγμή και πήρανε λάθος δρόμο και την πέταξε στα βράχια. Λοιπόν, θα ήθελα, κυρία Μπάλιμας, και είναι και το αντικείμενο της διατριβής σας και της έρευνάς σας, να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο νιώθουμε την ανάγκη ως απλοί τηλεθεατές, ως ακροατές, ως αναγνώστες, να κάνουμε ακριβώς αυτό που περιγράψατε, γιατί το doom scrolling για κάποιους που δεν γνωρίζουν την ορολογία είναι η ανάγκη μας και η τάση μας να διαβάσουμε συνεχώς κακές ειδήσεις. Για ποιο λόγο? Αυτό, τώρα το για ποιο λόγο, βέβαια ίσως να το εξηγήσουν έτσι κάποιοι επιστήμονες ψυχολόγοι. Εγώ αυτό που αναφέρθηκα έτσι και εξήγησα ήταν ότι τώρα σε περίοδο lockdown σε όλο τον κόσμο ενισχύθηκε περισσότερο η ανάγκη αυτή και η τάση έτσι των αναγνωστών και των χρηστών γενικότερα να διαβάσουν και να εμβαθύνουν έτσι σε αυτές τις κακές ειδήσεις με τον κορονοϊό, ιδιαίτερα με τις συνωμοσιολογίες και όλα αυτά. Επομένως προέκυψε έτσι ένα φαινόμενο. Υπήρχε πάντα, απλώς προέκυψε και η ορολογία τώρα του doom scrolling, ώστε να το εξετάσουν οι ερευνητές όλο αυτό, για ποιο λόγο γίνεται και τελικά πώς μπορεί να διορθωθεί. Αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε ως δημοσιογράφοι είναι να κάνουμε αυτό το media literacy που ασχολούμαστε και εγώ και εσείς στις διατριβές μας και να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο ή να τον κάνουμε να γίνει έτσι πιο literate, πιο εγγράμματος όσον αφορά τα media, να προσέχει τι ειδήσεις διαβάζει, πώς τις διαβάζει, από ποιες πηγές παίρνει ενημέρωση, έτσι ώστε να μπορέσει αφενός μεν να φιλτράρει καλύτερα τις ειδήσεις και αφετέρου να κάνει κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να μειώσει το χρόνο παραμονής του στα social media και κατ' απέκτηση να γίνει θύμα των fake news και του doom scrolling έτσι στη συνέπεια. Ναι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα πραγματικά αυτή και νομίζω ότι θα μπορούσαμε έτσι να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή συζητώντας το. Τώρα, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στις εργασίες της 5ης Θερινής Ακαδημίας που όπως προείπα είσαστε project manager. Πείτε μου λιγάκι, τι περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η Ακαδημία, η οποία ολοκληρώνεται την Παρασκευή βέβαια για μια ακόμα εβδομάδα. Θα τρέχει κανονικά και επίσης θα ήθελα να μάθουμε και πόσα άτομα συμμετέχουν σε αυτή, γιατί δεν είναι μόνο από την Ελλάδα, έτσι, υπάρχουν και φοιτητές δημοσιογραφίας αλλά και δημοσιογράφοι από άλλες χώρες. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι φέτος, καθώς είχαμε και φέτος το lockdown όπως και πέρυσι, κάθε χρόνο γίνονται διαζώσεις αυτές οι εργασίες. Φέτος λοιπόν, επειδή μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέραμε τι θα κάνουμε, αποφασίσαμε να πάμε σε μια υβριδική κατάσταση, στην οποία δώσαμε τη δυνατότητα σε κάποιους συμμετέχοντες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό να συμμετέχουν online, να παρακολουθούν τις εργασίες μέσω ενός link και σε κάποιους συμμετέχοντες όπως είστε και εσείς να το παρακολουθήσετε από διαζώσεις. Οπότε σε αυτή τη φάση έχουμε στο σύνολο γύρω στους 40 συμμετέχοντες online και on site
Το ίδιο συνέβη και με τους ομιλητές. Κάποιους τους έχουμε διαζώσει, αυτά γίνονται στο χώρο της Cisco, και κάποιοι συνδέονται στο link και μας μιλάνε έτσι από το εξωτερικό και μέσω ίντερνετ. Επομένως είναι μια έτσι περίεργη κατάσταση, μια υβριδική. Βέβαια αυτό έχει και το ενδιαφέρον, γιατί έχουμε κόσμο φυσικά που δεν έμεινε απ' έξω, από τη στιγμή που, δηλαδή, που δεν μπόρεσε να έρθει, τους δώσαμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν online. Κατά συνέπεια έχουμε κόσμο έτσι από όλο το διεθνή χώρο και από πολλούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς καλεσμένους. Να πούμε και ποιες χώρες συμμετέχουν. Θέλετε να αναφέρουμε και τις χώρες. Σαν ομιλητές, ποιοι συμμετέχουν, από ποιες χώρες ή... Και σαν ομιλητές και για τους ανθρώπους που παρακολουθούν το συνέδριο, αλλά και τους ομιλητές. Νομίζω είναι ενδιαφέρον. Ναι, από συμμετέχοντες έχουμε φυσικά και ένα γκρουπ από Αζερμπαϊτζάν, έχουμε ένα γκρουπ από Κροατία και από εκεί και πέρα έχουμε Ιταλούς, έχουμε Έλληνες φυσικά, έχουμε κάποιους Ρώσους από Αμερική, πιο λίγο κόσμο, αυτά είναι κατά βάση, και από Βαλκάνια περισσότερο έχουμε. Mm-hmm. Ήταν πιο εύκολο να έρθουν. Από μακριά ήταν λίγο δύσκολο να ταξιδέψουν, ταξιδέψαν όμως κάποιοι ομιλητές. Έχουμε την κυρία Σέρι Χόπ, την καθηγήτρια από την Αμερική, που μας ήρθε από έχει ταξιδέψει από Αμερική. Για την ακρίβεια, στο πρόγραμμά μας αυτή την σήμερα κιόλας, που σας περιμένουμε και σε λίγο μόλις τελειώσετε με την εκπομπή σας. Θα είμαι εκεί, θα είμαι θα εκεί. Έχουμε... ναι, βέβαια, γιατί είναι καθοριστική η συμβολή σας, μας βοηθάτε πολύ, συμμετέχετε πάρα πολύ έτσι, στις εργασίες. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε την κυρία Τσακαρέστο από την Αθήνα με την ομάδα της από το Πάντιο Πανεπιστήμιο να μας μιλήσουν για Media Brands και Solutions. Θα έχουμε την κυρία Hope από το Temple University από την Αμερική, η οποία θα μας μιλήσει για το Media Literacy. Θα έχουμε την κυρία Ανδριοπούλου, που είναι μέλος του ΕΚΟΜΕ από την Αθήνα, και αυτή να μας μιλήσει για την UNESCO και για τα project όσον αφορά τα media literacy που τρέχουν. Και θα έχουμε και τον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος είναι γνωστός δημοσιογράφος, τέλος πάντων είναι στα media πολλά χρόνια, στην Αθήνα είναι σε διάφορους μηντιακούς οργανισμούς και θα μας μιλήσει για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή των media. Και σήμερα φυσικά θα έχουμε και να πούμε και αυτό τον αγαπημένο φίλο και απόφυτο του τμήματος, τον Δημήτρη τον Κοπαράνη, ο οποίος είναι σεφ και θα μας κάνει και ένα cooking masterclass σήμερα. Α, πολύ ωραία. Εκτός από το δημοσιογραφικό, τώρα να κοιτάξουμε και λίγο και το πολιτιστικό κομμάτι. Έτσι, λοιπόν, ωραία. Για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά την κουβέντα μας, κυρία Μπάλιου, πείτε μας τι άλλο περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όταν και ολοκληρώνονται οι εργασίες της Πέμπτης Θερινής Ακαδημίας και πώς θα θέλατε να κλείσετε. Ωραία. Αυτό που δεν είπα μέχρι τώρα και θα ήθελα να πω είναι ότι φέτος κάναμε μια πρωτοτυπία και εντάξαμε στις εργασίες και στις εισηγήσεις το κομμάτι της φωτοδημοσιογραφίας. Και στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας έχουμε καλεσμένους μέλη της Academy 7 από την Βοσνία, όπου έρχονται πολύ γνωστοί φωτοδημοσιογράφοι που υπήρξαν ρεπόρτερ σε μεγάλους πολέμους και σε μεγάλες κρίσεις, να μας μεταφέρουν την εμπειρία τους από όλο αυτό. Όπως επίσης έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Μπούρα και τη συνεργάτη δάτου την Λουίζα, πολύ γνωστοί φωτοδημοσιογράφοι και αυτοί, οι οποίοι και αυτοί ήδη έχουν ξεκινήσει το δικό τους το masterclass και κάνουν ήδη στους φοιτητές και στους συμμετέχοντες σεμινάρια φωτοδημοσιογραφίας. Αυτό είναι κάτι πολύ πρωτότυπο, δεν έχει ξαναγίνει γενικότερα ούτε στη δική μας ακαδημία, ούτε γενικότερα έτσι στα ελληνικά δρόμενα. Και είπαμε ότι από φέτος θα το εντάξουμε γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το photojournalism. Οπότε αυτήν την εβδομάδα θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις δύο τις ομάδες, το Academy 7 από την Βοσνία και τον κύριο Δημήτρη Μπούρα. Οπότε μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πάει έτσι, σίγουρα και μαζί με άλλες πολλές συμμετοχές από πολύ κόσμο από την Ελλάδα και το εξωτερικό που περιμένουμε να έρθουν. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί όλο αυτό την Παρασκευή. Μέχρι τώρα πάει καλά. Είχαμε κάποιες δυσκολίες έτσι, αντικειμενικές και πρακτικές λόγω του ότι πήγαμε σε υβριδικό. Αλλά τελικά πήγαν όλα καλά, κατάφεραν όλοι να έρθουν. Όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας, γίνονται κάθε δύο μέρες τα rapid test εκεί έξω από το χώρο. Οπότε μέχρι τώρα πήγε και αυτό όλο καλά. Έχουμε τηρήσει τα μέτρα ασφαλείας
Και έτσι έχουμε γίνει, όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς, μια πολύ μεγάλη και χαρούμενη παρέα εκεί πέρα και προχωράμε με τις εργασίες μέχρι τέλος της εβδομάδας και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά όπως ξεκίνησε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό και υπό τη δική σας εποπτεία θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Να πω πραγματικά συγχαρητήρια για τη διοργάνωση, γιατί ως project manager γνωρίζω πολύ καλά ότι όλο το προηγούμενο διάστημα κοπιάσατε για να γίνει πραγματικότητα η πέμπτη αυτή διεθνής ακαδημία. Και με την ευχή όλα να πάνε ακόμα καλύτερα, να σας καλημερίσω. Εντάξει, εμείς θα τα πούμε και λίγο αργότερα, διαζώσεις. Θα τα πούμε σε λίγο, ναι. Να είστε καλά, κυρία Μπάλιου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας, κυρία Καλημέρα.